Αν κάποιοι υποστηρίζουν πως οι έξυπνες πόλεις βασίζονται στην εφαρμογή τεχνολογιών του μέλλοντος, κάποιοι άλλοι έρχονται να ανατρέψουν αυτή την ιδέα, υποστηρίζοντας πως τα smart cities πλέον έχουν παλιώσει. Οι έξυπνες πόλεις έχουν περάσει σε μια άλλη διάσταση. Η εμπειρία μας με όλες αυτές τις έξυπνες πόλεις έχει δείξει ότι έχει οριμάσει πλέον και οι πόλεις να αποδεχθούν την εξυπνάδα και οι εταιρείες να τη διαθέσουν. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που είναι όριμες αυτές οι πόλεις, από τη στιγμή που είναι όριμη η τεχνολογία, για ποιο λόγο να μην υπάρχουν όλες αυτές οι λύσεις στις πόλεις του σήμερα? Πιστεύουμε λοιπόν εμείς ότι όλα αυτά που ευαγγελίζονται όλοι σχετικά με τις έξυπνες πόλεις είναι το παρόν. Δηλαδή, για μένα δεν είναι μια έξυπνη πόλη η οποία έχει ασυρματοδίκτυο διαθέσιμο για τους πολίτες, ούτε αυτή η οποία έχει αλλάξει τα φωτιστικά σώματα σε LED. Δεν νομίζω ότι ορίζεται έτσι πλέον η εξυπνάδα ή η βιώσιμη πόλη. Ακριβώς. Πιστεύω, αυτό είναι το παρόν. Το θέμα είναι να σχεδιάσουμε το μέλλον. Οπότε, στην ομιλία μου και από εκεί που είδατε τον τίτλο, θα αναφερθώ στο ποιο είναι το όραμα για την πόλη του μέλλοντος, για την έξυπνη λοιπόν πόλη του μέλλοντος. Ποιο είναι αυτό το όραμα, το δικό σας όραμα ποιο είναι? Ποια είναι η επόμενη μέρα για τις έξυπνες πόλεις? Είναι η πόλη του μέλλοντος, θα έλεγα ότι είναι η πόλη η οποία θα εκμεταλλευτεί τα δεδομένα που παράγονται μέσα σε μια πόλη, που με τους έξυπνους τρόπους του παρόντος, του σήμερα, τη συγκεντρώνει. Και αυτή την πληροφορία μετά την αξιοποιεί, την αναλύει, είναι τα λεγόμενα open data, τα big data, που μαζί με την artificial intelligence, με τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να φτιάξει νέο τύπο υπηρεσίες προς τους πολίτες. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Θέλει κάποιος να... Ας πάρουμε το παράδειγμα της στάθμευσης. Η στάθμευση, η έξυπνη στάθμευση είναι να μπορείς εσύ να βρεις εύκολα μια θέση να πας να παρκάρεις. Οπότε υπάρχει μια λύση η οποία μπορεί να σου λέει ποια είναι η διαθεσιμότητα, να το έχεις αυτό στο κινητό σου τηλέφωνο, να λογηγείσαι προς αυτή τη θέση και να πας να παρκάρεις. Αν εσύ όμως θες να πας σε ένα θέατρο και εκείνη τη στιγμή βρέχει ή δεν βρέχει, μπορεί να βρέξει. Και μπορεί να είσαι έτσι ντυμένος που να μην θέλεις να παρκάρεις κάπου μακριά από το θέατρο. Το να έχεις όλη αυτή την πληροφορία, τον προορισμό του πολίτη, τις καιρικές συνθήκες, τη διαθεσιμότητα των ελεύθερων θέσεων και να βάλεις μέσα και το οικονομικό. Θέλω να παρκάρω, αλλά το διαθέσιμο ποσό που μπορώ να διαθέσω είναι αυτό ή αυτό. Έτσι ώστε μια καινούργια εφαρμογή να πάρει όλα αυτά τα στοιχεία, να τα αναλύσει και να σου απαντήσει εσένα ότι η καλύτερη θέση να πας να παρκάρεις είναι σε ένα κλειστό πάρκινγκ, είναι έξω από το θέατρο, είναι σε απόσταση 500 μέτρων και εσύ να πάρεις την απόφαση τελικά πού να πας. Αυτό το πράγμα είναι η συλλογή της πληροφορίας, η ανάλυση της πληροφορίας, το projection όπως λέμε, το να καταλάβει τι θα γίνει στο μέλλον, συλλέγοντας όλη αυτή την πληροφορία και να σου δώσει εσένα την απάντηση. Άρα επεξεργαζόμαστε στοιχεία από εδώ και πέρα. Στα συλλέγουμε. Η πόλη είναι θησαυρός πληροφορίας. Είναι θησαυρός πληροφορίας. Έχουν όλη την πληροφορία διαθέσιμη. Απλά χάνεται αυτή τη στιγμή. Παράγεται και χάνεται. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να τα συλλέξουν. Να τα αποθηκεύσουν κάπου. Γι' αυτό το λόγο και η εταιρεία μας έχει μια πλατφόρμα έξυπνης πόλης που μπορεί να τα συλλέγει όλα αυτά τα στοιχεία, να τα αποθηκεύει και μετά να τα διαθέτει ανοιχτά προς άλλες εταιρείες, ένα μεγάλο οικοσύστημα που έχουμε φτιάξει, που μπορούν να παράξουν αυτού του νέου τύπου υπηρεσίες, βασιζόμενοι σε τεχνητή νοημοσύνη, σε ανάλυση δεδομένων και τελικά να το δώσει στους πολίτες. Προβληματίστατε όλους, διότι εδώ ξεκίνησαν τώρα κάποιοι δήμαρχοι να σκέφτονται τα φώτα, τα σκουπίδια και όλα αυτά. Τώρα έχετε να τους ανατρέψετε από τον κόσμο. Η δουλειά μου είναι να πω τι θα γίνει στον κόσμο στα επόμενα 3-5 χρόνια, όχι τι θα γίνει σήμερα. Το πώς θα γίνει σήμερα μπορώ να το πω. Και έχω ήδη συνεργασία με τους Δήμους πώς πρέπει να γίνει σήμερα. Αλλά πρέπει να τους πω τι θα περιμένουν στα επόμενα 3-5 χρόνια. Η καινοτομία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο μπαίνετε δυναμικά και επενδύεται πάνω σε αυτή. Και φυσικά smart cities στην περιοχή σας δεν ήταν δυνατόν να λείπετε από εδώ. Θέλετε να μας πείτε τα σχέδιά σας πάνω σε αυτόν τον τομέα? Μέχρι πριν λίγο χρόνια όλοι λέγανε καινοτομία σαν μια καραμέλα. Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχουν συνειδητοποιήσει όλη τη σημασία της καινοτομίας. Η καινοτομία μαζί με το smart city είναι έννοιες οι οποίες πάνε παράλληλα. Και πάνε παράλληλα γιατί η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες τομείς της ζωής μας, της χώρας μας, της οικονομίας μας. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι έξυπνες πόλεις. Άρα, όταν θέλουμε εμείς να κάνουμε έξυπνες πόλεις, αναγκαστικά πρέπει να χρησιμοποιηθεί η καινοτομία. Η Cisco τα τελευταία 10 χρόνια ασχολείται με τις έξυπνες πόλεις. Έχουμε συμμετέχει σε πολλά συνέδρια, σε πολλά πιλωτικά, σε πολλές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.
και είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε και τέτοιου είδους εγκαταστάσεις και στην Ελλάδα. Είμαστε στα Τρίκαλα, μία πόλη σημείο αναφοράς των έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα. Και γι' αυτό το λόγο σε αυτό το συνέδριο σήμερα είδαμε σχεδόν αποστολές και συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, το οποίο δείχνει ότι πάρα πολλοί δήμαρχοι ή τοπικοί άρχοντες ή δημοτικές αρχές ενδιαφέρονται για την καινοτομία, ενδιαφέρονται για τις καινούργιου τύπου υπηρεσίες που πρέπει να δώσουν στους πολίτες. Αν είδατε και στις εκλογές που έγιναν πριν από λίγους μήνες, όλα τα προγράμματα των δημάρχων είχαν μέσα ένα bullet που έλεγε Smart City. Εντάξει. Άλλοι, οι περισσότεροι το πιστεύουν. Το καλό είναι το πιστεύουν. Μπορεί να πουλάει, δεν είναι marketing, δεν είναι καραμέλα. Οι περισσότεροι το πιστεύουν. Το καλό λοιπόν είναι ότι οι παλιότερα πριν από 2-3 χρόνια άρχισαν να γίνουν δειλά-δειλά κάποια πιλωτικά. Το μεγαλύτερο πιλωτικό ήταν εδώ στα Τρίκαλα που έγινε συνεργασία με το Δήμο Τρικαίων. Βοηθήσαμε και εμείς σαν Σίσκο, συμμετείχαμε σε αυτό. Έχουν εφαρμοστεί και δοκιμάζονται στην πόλη των Τρικάλων προς τους πολίτες πολλές καινοτόμες ιδέες που αφορούν τις έξυπνες πόλεις. Αλλά μετά από εκεί είδαμε και πάρα πολλές εφαρμογές των έξυπνων πόλεων. Αν πάτε στην Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, υπάρχουν παραγωγικές εγκαταστάσεις για φωτισμό, για διαχείριση απορριμμάτων. Αν πάτε στο Δήμο των Αθηναίων, υπάρχει αυτή τη στιγμή να εξελίξει ένα μεγάλο πρόγραμμα για έξυπνη στάθμευση. Αυτά τα τελευταία χρόνια όμως, και όχι πολύ δήμοι. Τα τελευταία 3 χρόνια. Ναι. Τα τελευταία χρόνια. Δήμοι, 4-5 δήμοι στην Ελλάδα. 4-5 δήμοι έχουν παραγωγικές λύσεις, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ πιστεύω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει όλοι. Ναι. Είτε είσαι δήμαρχος νέος ή μεγαλύτερος σε ηλικία, είτε σε δημοτική αρχή, έχουν συνειδητοποιήσει ότι όταν θέλεις να δώσεις νέο τύπο υπηρεσίες στους πολίτες σου, να βελτιώσεις την ποιότητα ζωής, να βελτιώσεις την οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικότητας σε μια πόλη, αναγκαστικά πρέπει να παίξεις με την τεχνολογία. Πρέπει να βάλεις την τεχνολογία μέσα, πρέπει να βάλεις την καινοτομία μέσα. Το έχουν καταλάβει και αρχίζουν και το εφαρμόζουν. Και εσείς ως εταιρεία ετοιμάζετε ένα πολύ ενδιαφέρον project και αυτό στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε δεν είναι πολύ ανακοινώσιμο, αλλά κάτι δυνατό ετοιμάζεται. Την ανακοίνωση την κάναμε, βγάλαμε ένα δελτίο τύπου, οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Απλά δεν θα πούμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, γιατί αυτή τη στιγμή ας το πούμε ότι γράφουμε ή συζητάμε τις τελικές λεπτομέρειες αυτής της επένδυσης. Θα είναι λοιπόν μία επένδυση η οποία θα κάνει η εταιρεία μας, η εταιρεία Cisco, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα έλεγα στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, να μην πούμε μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γιατί θα είναι ένα κέντρο, θα είναι ένα κέντρο καινοτομίας, το οποίο θα εξυπηρετήσει και τις ανάγκες της Βορείου Ελλάδας και τις ανάγκες της Ελλάδας, αλλά εγώ θα το βλέπα και σαν ένα διεθνές κέντρο καινοτομίας, γι' αυτό θα βάλουμε και τη λέξη διεθνές μπροστά, το οποίο θα είναι ένα σημείο αναφοράς καινοτομίας για όλα τα Βαλκάνια και για όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό το τρέχει η εταιρεία Cisco? Αυτό ναι, θα το τρέξει η εταιρεία Cisco. Η Cisco έχει ήδη 15 τέτοια κέντρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε κέντρα από το Σίδνεϊ, από το Τόκιο, από το Σαν Φραντζίσκο, στο Μάντσεστερ, στο Βερολίνο, στη Βαρκελόνη. Και αυτό θα είναι το 16ο κέντρο καινοτομίας. Το κέντρο καινοτομίας θα έχει και άλλες δραστηριότητες. Θα μπείτε και στο τμήμα, στον τομέα της εκπαίδευσης, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, το κέντρο καινοτομίας είναι κέντρο καινοτομίας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Το ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων σημαίνει ότι θα είναι και ένας χώρος όπου μέσα σε αυτόν τον χώρο θα γίνονται μαθήματα, θα γίνονται εκπαιδεύσεις που θα αφορούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού. Για παράδειγμα, θα έχουμε ψηφιακές δεξιότητες. Η εταιρεία μου έχει ένα πρόγραμμα, το λέει Networking Academy Program, το οποίο όμως δεν είναι μόνο networking, δεν γίνονται μόνο μαθήματα networking, τα οποία παρεπιπτόντως να σας πω ότι οδηγούν σε πιστοποιήσεις πλήρως αναγνωρίσιμες από την αγορά. Οπότε, αν κάποιος παρακολουθήσει ένα τέτοιο μάθημα, με την πιστοποίηση δικιά μας μπορεί είτε να βρει καινούργια εργασία, είτε να βελτιώσει τους όρους της υπάρχουσας εργασίας τους. Θα γίνονται λοιπόν μαθήματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Θα μπορούμε να εκπαιδεύσουμε ανέργους, φοιτητές, μεγάλους σε ηλικία ηλικιωμένους, που να ξέρουν και να γίνουν γνώστες και κοινωνοί της κοινωνίας της πληροφορίας και τελικά να βελτιώσουμε το επίπεδο γνώσεων και ψηφιακών δεξιοτήτων στην πόλη αλλά και στη χώρα. Και θα είναι αναγνωρισμένο, όπως είπατε εσείς.
και θα είναι και αναγνωρισμένα, τουλάχιστον τα μαθήματα που θα κάνουμε εμείς, αλλά εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και συνεργασίες. Οποιοδήποτε θα θέλει να κάνει μαθήματα, θα μπορεί να θέλει να κάνει μαθήματα. Για παράδειγμα, πέρυσι δεν θα ανακοινώσουμε τη συνεργασία με 4 Δήμους. Τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Τρικαίων και τον Δήμο Λάρισας, για να κάνουν τέτοιου είδους μαθήματα. Στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, 45 παιδιά σε 3 τμήματα εκπαιδεύονται. 45 άνεργοι εκπαιδεύονται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με εμάς, έτσι ώστε το Δεκέμβριο να έχουν τελειώσει την εκπαίδευσή τους, να έχουν πάρει την πιστοποίησή τους και να βγουν στην αγορά εργασίας και να βρούνε δουλειά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Δήμο Τρικάλων έχει ξεκινήσει, στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Λάρισας είναι το επόμενο βήμα το οποίο θα γίνει στο μέλλον.